Δεν ξέρω ποιος θα μελαγχολήσει σήμερα. Εδώ είναι Έκτορας, ο οποίος θα κρίνει τα πιάτα. Πριν όμως ακούσουμε τα σχόλια του Έκτορα, κύριε Βασίλη, σ' ακούω, πες μου για τον κανακάρι σου. Νομίζω ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Σου άρεσε το κρέας? Το κρέας ήθελε λίγο παραπάνω ψήσιμο. Μου είπες ότι ήταν λίγο σόλα. Το πρώτο κομμάτι που φάγαμε. Ναι. Το επόμενο ήταν πιο καλό. Ναι. Θοδωρή, είσαι ευχαριστημένος? Ναι. Παρόλο που έκανες το κεφαλιού σου, θα δικάσω και είμαι πέρα. Έτσι πεισματάρης, αλήθεια είναι, γενικά. Εντάξει, κακό είναι, αλλά είναι στοιχείο του χαρακτήρα μου, δεν μπορώ να το αλλάξω. Μάλιστα. Γιώργο μου. Πολύ ευχαριστημένος. Για πρώτη φορά σαλιγκάρια ο... Δεν σε έχω πάρει και ύφος. Που δεν είναι και υπέρ του σαλιγκαριού, δηλαδή, και πολύ. Με λίγο αλατάκι και λίγο λιγότερο νερό ήμασταν τέλειοι. Αυτό. Τα λαχανικά. Τα λαχανικά, τώρα η πατάτα ήθελε κι αυτή λίγο ακόμα. Εντάξει, το κολοκύθι θέλω να είναι λίγο, να μην είναι λάσπη, να είναι λίγο... να κρατάει λίγο. Αυτό. Ίσως και λίγο μαϊντανό για την ομορφιά. Λίγο μαϊντανό για την ομορφιά, για να είμαστε τέλειοι. Καλή κουβέντα. Για να καταρχάς... Μου φανερώνουν τα σαλιγκάρια που εγώ ξέρεις ότι τώρα. Και όχι δεν τα έχω φάει μια φορά και δεν έχω ξαναφάει. Τα μαγείρεψα κιόλας. Θα σου αρέσουν μετά από αυτό. Εντάξει, μαμά. Εσύ, Γιάννη, έμεινε ευχαριστημένο? Νομίζω ναι. Του προτάρει εγώ, ας πούμε, σε αυτό το φαγητό, ναι. Για να δούμε τι έχει να πει ο Έκτορας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσάς. Δοκιμάσατε τα σαλιγκάρια? Ναι. Πώς σας φάνηκαν? Δεν έχω γνώμη εγώ, δεν έχω ξαναφάει. Πρώτη φορά τρώω. Πατάτα, κολοκύθια. Πατάτα για μένα λίγο άβραστη, κολοκύθι, κομπλέ. Εσείς? Το ίδιο ισχύει για μένα. Ωραία. Κομπλέ. Κομπλέ. Δοκιμάσατε? Κολοκύθι κομπλέ. Κομπλέ. Κολοκύθι, ναι, καλό. Αυτό θέλω να ακούσω. Πατάτα ήταν λίγο... Ήταν λίγο άψητη. Άψητη. Δοκιμάσατε το πιάτο των παιδιών? Ναι, εγώ το δοκίμασα. Πώς ήτανε? Υπερβολικό λάδι και η πατάτα και το κρέας. Δηλαδή η πατάτα για μένα θα έπρεπε να έχει κάψει το λάδι πρώτα και μετά να βάλει την πατάτα. Γιατί αυτό πότισε τώρα, ενώ έχει ψηθεί, ας πούμε, οκ. Okay. Δηλαδή, από μια πλευρά είναι λίγο ψημένη, από την άλλη είναι λίγο πιο άψητη, αλλά έχει ποτίσει πολύ λάδι αυτό. Μπορώ να βάλω μια ανατελεία παρακαλώ? Ναι, ναι. Ο λόγος, συμφωνώ ότι έχει πολύ λάδι, γι' αυτό μετά πήρα και μια χαρτοπετσέτα και προσπάθησα να τραβήξω το λάδι. Κατάλαβα το λάθος και λέω, οκ. Okay. Κατάλαβα. Μπορώ να βάλω παύλα μετά την ανατελεία? Ναι, βάλτε παύλα και το δοκιμάστε το πιάτο. Όχι. Γιατί? Γιατί από ένα σημείο και μετά είδα ότι δεν φοράει γάντια και κάποια στιγμή. Καίγοντας το ένα από το δάχτυλο, να το πω έτσι. Ό, την αλήθεια πούμε, μιλάμε ειλικρινά. Έγλειψε το δάχτυλό του και συνέχισε να σερβίρει. Λοιπόν, πάμε από πού να ξεκινήσω και πάμε να τελειώσω. Το πιάτο αυτό. Η πατάτα όντως ήταν λίγο ομή. Η δική μου όχι, ήταν σωστή γιατί ήρθε μικρή. Βάλτε ένα μικρό κομμάτι. Ναι. Δεύτερον, η χοχλή ήταν όπως έπρεπε να είναι. Απλά είναι ανάλατη. Ακριβώς. Ήθελε περισσότερο αλάτι, περισσότερο πιπέρι και κάποιο αρωματικό. Σε γενικές γραμμές, ένα πιάτο λίγο κάτω από τη βάση. Εδώ τώρα, το πρόβλημα εδώ. 25 λεπτά για να κάνω μια μπριζόλα. Λοιπόν, σας άκουσα κάτι πολύ που είπατε καλά πριν. Τι λέτε, μην τις κόβεις chips. Και είχες δίκιο. Ναι. Φυσιολογικό αρπάξανε. Γιατί αυτή η πατάτα για να τη γανιστεί θέλει πολύ δυνατή φωτιά. Η φωτιά ήταν πολύ χαμηλή. Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση όσο και να τη σουρώνεις, δεν βγαίνει το λάδι. Δεύτερον, ανάλατες. Και το κρέας και η πατάτα δεν είχαν αλάτι. Γιατί 25 λεπτά για να κάνεις ένα κρέας με πατάτες γανιτές, ενώ είχε προδιαγραφές στο πιάτο. Θα μπορούσατε να είχατε κάνει πολύ καλύτερη δουλειά. Χθες κάνατε ένα πιάτο που δεν ξέρω αν ήταν τυχερό. Ήταν αρκετά καλό. Σήμερα το πιάτο αυτό ήταν χειρότερο από το χθεσινό. Και τα δύο πιάτα είναι κάτω από τη βάση. Θα κερδίσει ένα πιάτο που τουλάχιστον έχει τις λιγότερες ατέλειες. Έχει μάλλον καλύτερες προδιαγραφές. Ωραία. Το πιάτο που κερδίζει είναι η χοχλή. Και θα σας εξηγήσω, και το λόγο, για να μην έχουμε, γκρίζες ζώνες. Ένα πιάτο εύκολο, ένα πιάτο πιο μαγειρευτό, πιο δύσκολο. Δηλαδή εσύ έκανες κρεμμύδι, κομμένο, ντομάτα, δηλαδή ασχολήθηκες.
Εδώ, εκτός από να καθαρίσω μια πατάτα, αφήσαμε ένα κρέας και το γυρίζαμε απλά πολλές φορές πάνω στο τηγάνι. Εγώ θέλω να δώσουμε ένα δυνατό χειροκρότημα στον κύριο Βασίλη όλοι. Πραγματικά ήταν coach. Ένα πολύ δύσκολο παίκτη, ανυπάκουο, αλλά παρόλα αυτά ο κύριος Βασίλης κατάφερε να ετοιμάσει τα πιάτα μαζί με τον Θοδωρή στην ώρα τους. Να μας δώσει κάτι να δοκιμάσουμε. Τα πήγες πάρα πολύ καλά, κύριε Βασίλη μου, γιατί πραγματικά το λέω ήταν ανυπάκουο. Θα μπορούσατε να μην είχατε βγάλει καν πιάτο. Άλλα το έλεγες να κάνει, άλλα έκανε. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια για την υπομονή σου στο παιχνίδι μας, αλλά γενικά γιατί έχεις ένα αγόρι εντάξει που κατά βάθος είναι πολύ καλό, συνασταλμένο. Εδώ εντάξει, ήθελα να βγάλει και λίγο το προφίλ του TikToker. Τι να κάνει, γιατί αυτό. Νεολαία, νεολαία. Λαντσάρι. Νεολαία. Να το χαίρεσαι το γιο σου και εσύ και κεραβάσω. Να είστε καλά. Να το καμαρώσετε σαν τα ψηλά βουνά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα χαμογελαστό και χορευταρά όπω σε γνωρίσαμε εδώ στην εκπομπή. Νομίζω ότι θα είμαι πάντα έτσι. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι, κύριο Βασίλη. Δυνατό χειροκρότημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρώτη επιταγή 1.000 ευρώ. Στους νικητές, τον Γιώργο και τον Γιάννη. Μπράβο, μπράβο. Και μακάρι να συνεχίσετε και να μείνετε στα 1.000 ευρώ, να πάτε και στα 2.000, 3.000 και κανείς δεν ξέρει πού θα φτάσετε. Το εύχομαι. Όσο για εσάς, αν νομίζετε ότι το έχετε στη μαγειρική, ελάτε να το αποδείξετε. Όχι σε μένα, στον Νέκτορα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Με τον Νέκτορα, αλλά και με μένα. Bye! Ο Θοδωρής μαγείρευσε πάρα πολύ καλά, νομίζω. Ίσως δεν μας έφτασε ο χρόνος να ψηθούν λίγο παραπάνω οι μπριζόλες. Και αυτό δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Εγώ θέλω να πω ότι το πιάτο ήταν απλό, το δικό μου. Ήτανε καλό, αλλά ήτανε πολύ απλό. Πιστεύω ότι κερδίσαμε δικαιωματικά. Yes, είμαστε winner. Την επόμενη φορά νομίζω ότι πάλι εμείς θα κερδίσουμε, γιατί υπάρχει μια χημεία. Ναι, υπάρχει μια χημεία. Από και κάτι άλλο που άκουσα και δεν μου άρεσε. Λέει βάζει το χέρι μέσα. Αδερφέ, για να βάζω το χέρι μέσα, το έχω πλύνει 15.000 φορές το χέρι πριν το βάλω μέσα. Και λες, γλύφει καν Ιράν, έγλυψα, το πλύνω το χεράκι. Εντάξει, τώρα είναι να πάμε να κακολογήσουμε με σπόντες και μπηχτές οι οποίες δεν ευσταθούν και πολύ στην πραγματικότητα. Εντάξει, τώρα δεν θα πούμε.